Εσύ φταίς που με έμπλεξες. Γιατί, είσαι ανήλικος. Ξέρεις τι τύψεις έχω από αυτή την ιστορία, φίλε. Ε? Τις προάλλες την έβλεπα και ένιωθα τώρα το καταλάβει. Τώρα το καταλάβει. Λαλείς να την απάντησα αφού τι χαρούλα εγώ. Εμένα ρωτάς ρε. Έχω να θυμώ τίποτα ευλεγμένα. Έτσι ζωή καταλάβει τίποτε θα με διώξει από το σπίτι. Σίγουρα. Πέζε. Εδώ σε διώχνει για να κάτσει να δει Σύρια. Δεν θα σε διώξει που την απάντησε. Εν τσι πειράζει σε πώς κουμένα με αβέζον το ταβλί μας ως παντεγιώσει το Σύρια της χαρούλας, ε, ναι. Γιατί ρε Κώστα, και να με πείραζε, θα σταματούσες να έρχεσαι. Όχι. Δεν χαραπέζουν το ταβλί μας. Όπου να δεις ένα ταβλί που παίζα στη Θεσσαλονίκη, κακομοίρη μου. Πετούσα. Από το πρωί πηγαίναμε στην καφετέρια, πιάναμε το ταβλί, φτιάχναμε και μια φραπεδιά και την αράζαμε εκεί μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ και το φραπέ δεν είχε τελειώσει ακόμα. Πάντως είσαι καλός στο ταβλί, α. Ας επάνω στον καθένα του Κύπρου, απέξεις διαγωνισμό. Μπα τα βαριέμαι αυτά. Εσύ έπαθλο, ρε, 100 ευρώ. Πότε είναι. Μάι. Αργεί ακόμα. Δεν το ξυπνητήρι. Σημαίνει ότι δεν γιώσε εντό χιλιακτή χαρούλα, έφυγε. Κάτσε ρε να τελειώσουμε την παρτίδα μα. Όχι, αποκλείεται, πρέπει να απάντησε πράσινο το νερό. Γιατί δεν μπορεί να πατήσει το κουμπί του θερμοσύφωνα μόνη τη. Άμα αρκέψει η σειρά τη, έντσε και που είναι τηλεοράση, κάθε λιά στον καναπέ χειρμένη. Καλά, πόσο μουλάρε τελικά είναι αυτό. Το σόι όλε. Ναι, ρε. Άσυλα μουλάρε. Πάντω ευτυχώ που ξεμπερτέψαμε την υπόθεση μου, γιατί. Αυτό δεν το συζητώ καν. Οκ, okay, Γιάννη μου. Τα λέμε, ρε. Και από αυτή την ιστορία πρέπει να την ξεχάσω οπωσδήποτε σαν να μην έγινε ποτέ. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα και όλα ανήκουν στο παρελθόν. Τέλος. Τώρα έρχομαι. Μ' άρεσε που ήθελα να έρθω να μείνω στο χωριό για να βρω την ηρεμία μου. Σκάρε. Τι έγινε ρε Κώστα πρωί πρωί. Καλά το ξέρεις ότι είσαι ο ορισμός του δώσε χάρη στο χωριάτι. Άις με απλέσω. Γιατί σταυρωτώ να σου πω τις εξελίξεις. Και γιατί δεν πήρες αμάξι και μου κάνεις το κεντέρι. Γιατί αν έπιανα το αμάξι ήταν να δω στον πρώτο στήλο που έβρισκα μπροστά μου στο χωρκό. Καλά μέχρι να ηρεμήσεις εγώ πάω να ρίξω έναν υπνάκο. Όχι. Περίμενε και ώρα σου πω. Κώστα κανόνισε δεν έχω πει καφέ ακόμα. Γιατί έπιανε τηλέφωνο. Ο ποιος. Η τούτα. Η ποια? Η τούτα, ρε λάθο σου. Τι πρέπει να καταλάβω εγώ τώρα. Η τούτα, ρε. Το σημάδι. Αμά. Και πώς βρήκε το τηλέφωνο σου. Τούτο την ερώτησα κι εγώ. Πού βρήκε το τηλέφωνο μου. Και τι σου απάντησε. Ότι εγώ τη το έδωκα. Είσαι και τελείω ηλίθιο, ξεκάθαρα. Ναι, ξέρω το. Τρέμψε. Δαμένα θυμόμουν τη φάτσα τη. Ήταν να θυμηθώ ότι είσαι εδώ κάτω το τηλέφωνο μου. Λες να έδωσα κι εγώ το δικό μου, ρε. Ρε. Εγώ είμαι το θέμα τώρα. Πε μου πώ να ξεμπλέξω. Μην τη ξαναπαντήσει. Ναι. Αλλά αν τη εδώ κάτω τη διεύθυνση μου. Τότε φίλε, βρες τρόπο να γλιτώσει από τη χαρούλα. Και εγώ δεν μπλέκομαι άλλο, να ξέρει. Ήβρατο. Μια είναι η λύση για την ξεφορτωθώ. Ποια. Ρε άνθρωπε, γιατί παλεύει να με πείσει. Τι γνώμη μου στην είπα. Άντε τράβα στη δουλειά σου. Θέλω το okay που σε έναν πρώτα. Μα τόση ώρα σου λέω να μην το κάνει. Δεν πρόκειται να αλλάξω τη γνώμη μου. Πήγαινε στη φρουταρία, Κώστα. Στη φρουταρία ενώ φύτο είναι οκ. Θα σε ψάχνει χαρούλα. Ναι, ζώγω μια δικαιολογία. Μπα, ξετσουτσούνεψε, βλέπω, Κωστάκι. Το ξέρει η χωριάτισα. Α. Ατάκα από ένα παλιό σύριαλ. Παρακάτω. Εν η μόνη λύση, ρε ανήψη. Να συναντηθείτε. Ναι. Θέλω να πάω την Εύρω και τη πω. Τουτά. Είμαι παντρεμένο άνθρωπο εγώ. Αν αυτή φάει μεγαλύτερο κόλλημα επειδή είσαι παντρεμένο, το σκέφτεται. Είναι η αλήθεια, θα φάει κόλλημα γιατί. Είμαι τραβηχτικός άντρας. No comment. Παρακάτω. Μόνον έτσι θα μάθω αν έκαμα κάτι μαζί της. Γιατί μπορείς να μην έκαμα. Και αν έκαμες. Και αν έκαμα, θα της πω να το ξιάσει. Γιατί εγώ αγαπώ τη γυναίκα μου τότε. Σας πω σε κάτι. Θέλω να δω την ταλωσιανή τούτη. Γιατί πρέπει να είναι πολλά ωραία γυναίκα. Αφού δεν τη θυμάσαι, λες. Ναι, αλλά για να μου την έπεσε. Πρέπει να θεογκόμενα. Είσαι και με τριόχρονο. Έθα με φλέρταρε καμιά αν ήταν στη σιόν του Λάκου. Τώρα εσύ κάτι μου είπες που εγώ πρέπει να το καταλάβω. Ναι. Θα την πιάσω ωραία νύψη. Κάνε ό,τι θες κακό του κεφαλιού σου. Θα την πιάσω αν κοφτεί με. Ναι, πιάστε. Πιάνω τη. Ήταν. Θωρέ. Πιάνω τη. Μα το οκ. Ρε Κωστάκη. Δεν μου το πες εμένα ατρόμητος. Γιατί να σου πάει. Τι σου είπε?
Να βρεθούμε. Φαντάζομαι όχι εδώ κοντά. Τζίμι Ιβανό, ρε άνεψε. Φινιγκούε. Πού είναι αυτό. Λάρνακα. Μ' αρέσει που μου έλεγε ότι δεν φοβάσαι κιόλα. Πιο μακριά δεν βρήκε. Όχι φοβούμαι, αλλά θα μαζί κανένα τσαρέ. Α μπορεί να νομίσει ότι είναι σκαλιώτη. Εξυπνώ. Ου, έχω εντυπωσιαστεί από την εξυπνάδα σου. Θέκιο. Ένα μπράβο με αχώνε, ρε άνεψε όμω. Για πε. Αν πα για το την τζερωτευτούτη. Εσύ όμω, Κωστάκι, δεν πα γι' αυτό. Πα για να τη πει να μη σε ξαναενοχλήσει. Ναι, ρε Γιάννη μου, αλλά αν είναι καμιά ψηλή, ωραία, έτσι πράγματα από τούτο, έτσι από τούτο, τσελισσό την τσελισσά με τι είναι να καμώ. Το σταυρό σου να κάνεις, μη σε πιάσει καμιά χαρούλα. Θόρε, ρε άνοιξε. Την πρώτη μου γυναίκα επαντεύτηκα τη γιατί μου μίτσεις. Τη δεύτερη. Επαντεύτηκα τη γιατί μου μίτσεις. Λαλείς τώρα να είναι το τυχερό μου με την τότα. Όχι, γιατί τώρα μεγάλωσες, δεν είσαι για τέτοια. Μια χαρά σου κάνει χαρούλα. Τι δηλαδή. Επειδή είναι λίγο ξινή, κομπλεξική και σε κάνει ό,τι θέλει, είναι αυτός τώρα λόγος να την παρατήσει. Ωραία. Τι να σου πω, Κωστάκι. Εγώ σου είπα να μην πας να τη βρεις. Τώρα από τη στιγμή που θα πας και τη δεις και σου αρέσει κιόλας, τι να κάνε ό,τι νιώσεις. Μην κλειωθούμε και στο αμάξι και γίνει ο χατάς. Ο νου σου βλέπω στο χατά συνέχεια, ε. Ε, ναι. Λοιπόν, φέρ μου την κολόνια γιατί πρέπει να φύγω. Α, και πολύ. Σιγκάρε, σιγκάρε! Δεν είναι για χόρτα, είναι πανάκριβο πράγμα. Να σε δει καμιά Δήμητρα, να μας κόψει το κεφάλι. Καλή ρε, ναι, για τσιγκούνες ρε. Ε. Πώς με βρίσκεις τώρα με την κολόνια? Τώρα, τελείως Κώστας. Τραβηχτικός. Να σου πω, να σου πω. Αν, λέω αν, σε ψάξει καμιά χαρούλα, εγώ τι κάνω? Έφια. Με την νίκη, Κώστα. Ναι, αγαπούλα μου, ε. Μπράβο, και πώς περνάτε? Καλά, τι μουσική ακούγεται? Α, έτσι, ε. Να σου πω, με ρέγουλα στον μπουφέ να την πέσεις, μη... Ναι, ναι, και μην αρπάξεις κανένα μικρόφωνο από καμιά τραγουδίστρια, σε παρακαλώ. Άντε, να σε δω. Οχ, περίμενε, ρε αγάπη μου, γιατί τι πάει πόρτα μισό. Έλα, Δήμητρα, ο Κώστας είναι. Μιλά λίγο για να ακουστείς, ρε. Έλα, δύο. Εδώ, ρε, εδώ, στο τηλέφωνο, μίλα της. Ποιος είναι? Η Δήμητρα. Άλλο, κορή Δήμητρα. Άλλο. Κάντη. Έλα, επίστηκες, μωρό μου. Μπράβο, εντάξει. Έλα, σ' αφήνω τώρα για να δω τι θέλει ο Κώστας. Miss you, baby. Άντε, bye. Τι έγινε? Πώς θέλω να σκέψω. Από που θες. Καταρχήν, ναι. Εν έπια με φοινικούες, έπια με ένα αεροδρόμιο να έμαζε κανένας. Μητσιά Κύπρος. Γιατί? Τι γιατί, ρε. Έμαζε κανένα λόγο σου. Αεροδρόμιο, φοινικούες. Και μετά μου το παίζει σε μένα ότι δεν φοβάμαι και είμαι ατρόμητος και τέτοια. Και γιατί πήγατε ραντεβού στο αεροδρόμιο? Βιάστε σαν να χωρίζει να πιούμε καφέ. 5-10 ο καφέ, τι είναι πιο. Ναι, αυτή πώ ήταν? Στη σιόν του Λάκου. Άντε πάλι αυτή τη λέξη. Η χαρούλα μου μπροστά τη είναι όπω τη Σταρ Κύπρο. Τι, δηλαδή η κοπέλα ήταν χάλια? Χάλια δεν λέει τίποτε. Και τα κιλά 2,5 φορέ εσύ. Μάλιστα. Και είπε μου ότι μέσα στο αυτοκίνητο τελικά δεν έκανα με full πρόγραμμα, μόνο τα ξέρει στα αρχή. Και μετά εν ήθελε γιατί αναουλιάζω μου και ήταν στα φκαλούλα ζωνέ στο αυτοκίνητο. Μα και δεν μου λε, δεν μου λε. Ναι. Ήταν και η δικιά μου εκεί, την είδε? Όχι, αλλά ζήτησα, σου έδειξε μου τη φωτογραφία. Και πώ ήταν? Θυμάσαι την Αντζηρία? Όχι, ρε, ποια είναι αυτή? Μια κουκλάρα. Μια κουκλάρα. Εμένα ανεκληρώθηκε μου το στισιόν του Λάκου. Κουκλάρα, ε, κουκλάρα, ε. Μπράβο σου, Γιαννάκη, μπράβο σου. Τελειωμένο όμως του ταρέ. Εγώ τη χαρούλα μου, έχω την κορώνα μπασικελέ μου. Είπα της το ζεζίνης, της τότας. Αγαπώ την πολλά τη γυναίκα μου, λαλό της. Δεν θέλω να συμβεί τίποτε άλλο. Σου για την πίσω, έκλαψα σε μισό λεπτό. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Όχι, 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 τα ξεχνάμε όλα. Να πάνε στα ανάθεμα που λέτε και εσείς εδώ στην Κύπρο. Ναι. Όχι, δεν. Πάντω μπράβο μου που ενδιαφέρει και εσύ, μεγάλη μου, αϊό μου, φουλάτσια το Γιάννη. Γιάννη, πρόσεξε πολλά καλά. Γιατί μη τα συγγενεί μου. Εάν κάμε καμιά μπελάρα, θα του τα σπουστήσω όλα εδώ σου το άλλο. Κουσέ! Ορίστε. Δεν μπορώ, σου είπα. Άντε σου.